Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Με θέμα, όπως ανάφερες, ονούφρια κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, άρχισε τις εργασίες του στην ΠΑΦΟ. Πρόκειται για το δεύτερο διήμερο Διεθνές Συνέδριο στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, εκπροσώπων κυβερνήσεων από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών. Χαιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι σε εθνικό επίπεδο η Κύπρος είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πρόσθεσε ότι η περιοχή μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και σημείωσε ότι το 2019 ανέλαβε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων σε διάφορους τομείς, όπως εξήγησε το περιβάλλον, τη γεωργία, τον τουρισμό και άλλους. Είπε ακόμη ότι του σχεδίου προείσταται σε ό,τι αφορά την επιστημονική πτυχή ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας, πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου. Αναφερόμενος στο σχέδιο δράσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εργαστεί 13 ομάδες με τη συμμετοχή 240 επιστημόνων από την περιοχή και από διεθνείς οργανισμούς και κάλεσε τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής να συμμετάσχουν στο σχέδιο και έτσι να αντιμετωπιστούν από κοινού οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Να πούμε ότι το συνέδριο ονούφρια πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ινστιτούτου Κύπρου, ενώ θα ακολουθήσει μια νέα σύνοδος υπουργών την άνοιξη του 2022, όπου θα συζητηθούν όλα τα πορίσματα του συνεδρίου με στόχο τη συνεργασία των χωρών και την υιοθέτηση στρατηγικών για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Να πούμε ότι μίλησαν αρκετοί ξένοι σύνεδροι, εκπρόσωποι ξένων χωρών. Είπαν ότι η συνεργασία, γενικά να αναφέρω ότι εκείνο που κρατήσαμε είναι ότι η συνεργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και η εφαρμογή όσων αποφασίζονται στα διάφορα χώρα είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Αυτό τουλάχιστον ήταν που τονίστηκε με ιδιαίτερη εντύπωση. Έγινε αναφορά ότι σε λίγες μέρες στη Γλασκόβη θα γίνει ένα νέο συνέδριο για να εκτιμηθεί η παγκόσμια κατάσταση και να επιτευχθεί συμφωνία για τα επόμενα χρόνια. Πολύ ωραία. Έκανε και δηλώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το θέμα της έλλειψης των συντηρών και της κρίσης που δημιουργεί. Θα τη δούμε σε λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλίτσα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.